Η καθιερωμένη γιορτή για τα παιδιά των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης της πόλης πραγματοποιήθηκε το πρωί στο θέατρο Έκφραση με τα δημοσιογραφάκια των Ιωαννίνων να παίρνουν τα δώρα που τους πρόσφερε η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Υπήρου και Νήσων και να διασκεδάσουν με παιχνίδια. Και όλα αυτά υπό το βλέμμα των γονιών τους που είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να συζητήσουν μακριά από την πίεση της καθημερινότητας. Σταθεροποιήστε αυτό το κανάλι γονείς όταν χρειάζεται να περνάτε αυτό, εντάξει. Πάμε λοιπόν τώρα με τη μουσική. Θα το κάνουμε στα μάτια. Στα μάτια. Μόνο ο κλάδος, ολόκληρος ο ελληνικός λαός περνάει δύσκολες στιγμές τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά είτε το θέλουμε είτε όχι, το θέλουμε όμως. Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά είναι οι γιορτές αφιερωμένες στα παιδιά. Και οι ενώσεις δημοσιογραφικές λοιπόν αυτές τις μέρες κάνουν τις χριστουγεννιάτικες γιορτές για τα παιδιά τους. Από το ξύσιμο του πάτου του βαρελιού στα ταμεία των ενώσεων πήραμε τα δωράκια τους για να χαρούν έστω σήμερα. Θέλω να πω ότι με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση που γίνεται εδώ, η γιορτή για τα δημοσιογραφάκια, θέλουμε να ευχηθούμε και προσωπικά εγώ που προχθές εκλέχθηκα και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ενώσεων Συντακτών, χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους, να μεταδίδουμε κατά το δυνατόν μόνο ευχαριστήσεις ειδήσεις, κάτι δύσκολο βέβαια στις μέρες μας, και καλή χρονιά, καλά Χριστούγεννα. Μακάρι του χρόνου τέτοια εποχή οι συνθήκες να είναι εντελώς διαφορετικές και οι γιορτές, οι χριστουγεννιάτικες, να γίνουν με περισσότερη χαρά για όλους μας.